Πάμε τώρα σε μια συνέντευξη που μας έδωσε η Πινελόπη Πιτσούλη. Η Πινελόπη Πιτσούλη, η οποία συνεργαζόταν στο χαιρέτα μου τον Πλάτανο με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μας λέει η ίδια ότι γνώρισε έναν Πέτρο συνεπέστατο, διαβασμένο, δοτικό και γαλαντόμο. Ωστόσο, κάποιοι φίλοι της, λέει, πριν ξεκινήσει η συνεργασία τους, της είχαν μιλήσει για έναν άνθρωπο που είναι κέρατο βερνικωμένο. Μάλιστα, η ίδια λέει πως τελικά είχαμε τον Φρέντι Κρούγκερ μαζί μας και δεν το είχαμε καταλάβει. Τοποθετείται και για την υπόθεση της φίλης της, της Τζένης Διαγούπη, που ακούσαμε στην απολογία του Πέτρου Φιλιππίδη να την αναφέρει και να λέει ότι μου έκανε μασάζ η Τζένη Διαγούπη, αλλά και για τον Γιώργο Κιμούλη. Ο γιος σας, Άγγελος, ήταν εκείνος που αίσθησε στην ουσία τον Πλάτανο. Που αίσθησε τον Πλάτανο, την πρώτη χρονιά την είχε κάνει ο Άγγελος, ναι. Αισθάνεστε περήφανοι? Αναισθάνομαι, λέει. Πολύ. Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε να συνεργάζεστε? Με τον Άγγελο? Το πιθανότερο. Συνεργαστήκατε με τον Πέτρο Φιλιππίδη, έγινε η απολογία του πριν από λίγες ημέρες. Το μόνο που έχω να πω είναι αυτοί που κάνουν βαριά πράγματα, καλά θα κάνουν να τιμωρούνται. Εάν άδικα τους τώρα, να δικαιώνονται. Όταν έκλεισα τον Πλάτανο και μου είπαν ποιοι θα είναι, μου πετάνε ο Φιλιππίδης, το είπα στους πέντε, λέει, θα τα δεις όλα, μου λέει. Είναι κέρατο βερνικωμένο. Βεντετηλίκια, επειδή σε ξέρω, λέει, σε δύσκολο πολλά. Α, όχι, λέω, γέρασα πια, δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει τα βεντετηλίκια του, πιο νέος είναι, έχει όλο το δικαίωμα, δεν με ενδιαφέρει. Και γνώρισα έναν Πέτρο, συνεπέστατο, διαβασμένος, δοτικός, γαλαντόμος, ερχόταν πάντοτε να φέρει τα γλυκά του, τα τυροπιτάκια του, αυτά, για τα φιλαράκια του, έλεγε. Σεβαστικός. Και όταν έμαθα ότι έκανε όλα αυτά, λέω, ο Φρέντι Κρούκερ ήταν μαζί μας και δεν το είχαμε καταλάβει. Γλιτώσαμε τώρα που τα βγάλανε στη φορά, γιατί ποτέ θα έπαιρνε το και θα μας καθάριζε. Την απολογία του ακούσαμε να λέει για τη Τζένη Διαγούπη, η οποία λέει ότι του έκανε μασά στα πόδια. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Η Τζένη από... Το είπε αυτό ο Πέτρος. Η Τζένη από φύση και θέση, από στάση ζωής, δεν το έκανε ποτέ. Μπορεί να το έκανε σε μένα που είμαστε 30 χρόνια φιλενάδες. Και δεν είναι στο χαρακτήρα της Τζένης να κάνει κάτι τέτοιο. Η Τζένη ποτέ δεν θα έκανε μασάζ σε κανέναν Πέτρο. Βλέπουμε τον κύριο Κιμούλη, ο οποίος και εκείνος είχε κατηγορηθεί για κάποιες κακές και ακραίες συμπεριφορές, να κάνει περιοδία τώρα, να έχει επανέλθει στο θέατρο. Να μου έχει κουράγιο, πάει. Δεν πήραξε όλους τους συναδέλφους, κάποιος θα βρει που να πάει να δουλέψουν μαζί του. Δεν ξέρω, δούλεψα με τον Γιώργο. Δεν είχα κακή συμπεριφορά από τον Γιώργο. Κάτι παιδιάστηκα καμώματα που έκανε, κάτι. Είμαι ο σκηνοθέτης, σκέφτηκα. Τα περνάς έτσι, λες, εντάξει. Άμα έχεις το γήπεδο και την μπάλα, έχεις και όλους τους, νομίζεις ότι όλοι είναι υποστατικοί σου. Δεν είναι έτσι. Δεν είδα ακρότητες, δηλαδή, από τον Κιμούλη για να τον καταδικάσω σήμερα. Ότι είναι ένα παιδί επαρμένο, ίσως, καλά κάνει. Δεν παίρνεις οφήκη αν δεν σου το δώσουνε. Κάποιοι το δώσανε, κάποιοι το στηρίξανε, κάποιοι το θεοποίησανε και καλά κάνει και κάνει το Θεό.